Μία από τις περιοχές, η σύνδεσή μας η επόμενη είχε σχέση με την Κρήτη, καθώς επικοινώνησαν μαζί μας άνθρωποι από εκεί, από την Φθιώτιδα, υπάρχει μία ισχυρή κοινότητα, δυνατή κοινότητα, δραστήρια κοινότητα κριτικών στη Φθιώτιδα, σε μία Φθιώτιδα βέβαια η οποία χαρακτηρίζεται και ως παγωμένη. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θέλησαν και εμείς θελήσαμε στη συνέχεια να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Έχουμε λάβει αρκετά μηνύματα από την αρχή της σεζόν αλλά και από πέρυσι από τη Φθιώτιδα. Και ήρθε η ώρα να πραγματοποιήσουμε μια ζωντανή σύνδεση προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί τους, να μας μεταφέρουν όμορφες εικόνες. Και δεν ξέρω αν έχει και μαντινάδα τώρα η συνέντευξη και η αναφορά μας. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάνναρη, είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Φθιώτιδας. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα. Και είναι βέβαια. Και χαρακτηριστική καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, χαρακτηριστική η μάσκα του κυρίου Γιάνναρη με την προσέχει, Κρήτη πάνω. Ακριβώς. Εννοείται. Για πείτε μας πόσο δραστήριο. Γιατί η Κρήτη είναι πάντα στις καρδιές μας, ειδικά σε εμάς τους απόδημους. Πονάμε, μας λείπει, μας λείπετε όλοι εσείς. Να και σας... δυστυχώς... Ναι. Πες μου. Να μας πείτε πόσο δραστήριοι είναι οι κριτικοί εκεί στη Φθιώτιδα. Να σου πω λοιπόν ότι ο Σύλλογος εδώ στη Λαμία μετράει 40 χρόνια ζωής. Έχει ιδρυθεί το 1981. Έχει πλήθος δραστηριοτήτων. Μιλάμε για την κανονικότητα βέβαια, όχι τώρα. Ναι. Τα τελευταία δύο χρόνια δυστυχώς, όπως όλοι οι σύλλογοι, έχουμε καθυλωθεί. Πλήθος εκδηλώσεων που όλες φροντίζουν πάντα να δείχνουν Κρήτη, να έχουν άρωμα Κρήτης. Είναι εκδηλώσεις από τον εορτασμό του Αγίου Μινά μέχρι τη μάχη της Κρήτης, μέχρι Κλείδωνα, πολιτιστικές. Εν τω μεταξύ σας δείχνω, προσπαθώ να σας δείξω και πλάνα, έτσι. Καλά είμαι κάνετε. Στο κέντρο της Λαμίας. Βέβαια. Είμαι στο κέντρο της Λαμίας. Και στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία Ελευθερίας και προσπαθώ να σας δείξω λίγο και το κλίμα εδώ. Ναι, ναι. Στην πόλη. Πλατεία Ελευθερίας και στη Φθιώτιδα. Ναι, πλατεία Ελευθερίας στη Φθιώτιδα. Πίσω μου ακριβώς φαίνεται το καμπαναριό της Μητρόπολης. Και ακριβώς δίπλα από τη Μητρόπολη είναι το κτίριο της πρώην Νομαρχίας και νυν Αντιπεριφέρειας Φθιώτιδος, ένα πανέμορφο νεοκλασικό. Να πούμε λοιπόν και να συνεχίσουμε ότι ο Σύλλογος εδώ προσπαθεί τόσα χρόνια, 40 χρόνια, να κρατήσει τόσο τους Κρήτες κοντά στην Κρήτη, ναι, να μην ξεχάσουν τις παραδόσεις τους, την ιστορία τους, την κουζίνα τους, αλλά προσπαθεί να μοιήσει στα μυστικά της Κρήτης και τους Φθιωτείς, τους Λαμιώτες. Ποια είναι η σχέση, ποια είναι, αγαπούνε, Αντιπρόεδρε, η σχέση εκεί των ντόπιων με τους κριτικούς, ποια είναι? Η σχέση είναι πάρα πολύ καλή. Ο τοπικός πληθυσμός αγαπάει Κρήτη, αγαπάει πάρα πολύ το Σύλλογο. Έχουμε ένα πολύ δραστήριο χορευτικό. Και βέβαια, τώρα θα κάνω λίγο να μπω μέσα στη μέση του δρόμου να σας δείξω έτσι το δρόμο. Α, τέλεια. Έτσι. Ναι. Ο κύριος Γιάνναρης προσπαθεί να μας δώσει, να μας μεταφέρει εικόνες όσο πιο πολύ μπορεί, σαν να είμαστε κι εμείς εκεί. Και βέβαια, θα ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ναι, και εννοείται ότι είστε και ευπρόσδεκτοι όποτε θέλετε να έρθετε να γράψουμε μια εκπομπή εδώ. Χαρά μας. Έχει πολλές ομορφιές εδώ ο τόπος, βέβαια δεν έχει θάλασσα, αλλά έχει βουνά. Μην ξεχνάτε ότι δίπλα μας είναι το ιστορικό τρίγωνο Χαλαμάνα, Θερμοπύλες, Γοργοπόταμος. Ναι. Έχουμε να δούμε και να πούμε πολλά και γιατί όχι να τα παντρέψουμε με βέβαια. Την ιστορία του Συλλόγου. Βέβαια, είναι χαρά μας. Πόσο σας... θέλετε λοιπόν, και εννοείται θα δοκιμάσουμε και ντόπιους μεζέδες, έτσι. Η Κρήτη σας λείπει αυτό το διάστημα. Γιατί κοίταξε να δεις, η Κρήτη δεν είναι δυνατόν, μας λείπει. Και δυστυχώς τα τελευταία δύο χρόνια έχει απομακρυνθεί. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι τόσο λόγω COVID, όσο και λόγω των αυξήσεων των τιμών των εισιτηρίων, ναι, έχει όσο πάει και ξεμακραίνει και είναι κάτι το οποίο μας πικραίνει αφάνταστα. Γι' αυτό είμαστε εδώ στην Κρήτη TV, στην Κρήτη σήμερα, για να ερχόμαστε σε επαφή
και για να επικοινωνείτε εδώ με τους συμπατριώτες σας στην Κρήτη. Έτσι, να φανταστείτε ότι εγώ κατέβαινα κάθε 3 μήνες στα Χανιά, Χανιώτης είμαι, και από το 20 που μας βρήκε η πανδημία μέχρι και φέτος κατέβηκα μόνο. Θα έρθουν πάλι, να έχουμε ψυχραιμία, κύριε Γιάνναρη, υπομονή, και θα έρθουν και αυτές οι μέρες. Είναι δύσκολη περίοδος. Όλη η κριτική εκτός Κρήτης νιώθουν έτσι. Εδώ η ιδιότητα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο πέρασε δύσκολα όσον αφορά τα κρούσματα και τους θανάτους. Δυστυχώς τώρα έχουν αντιστραφεί τα νούμερα και από ό,τι βλέπω πέφτουν τα δικά μας νούμερα εδώ στη Λαμία και ανεβαίνουν στα Χανιά. Λοιπόν, είναι κάτι που με στεναχωρεί απίστευτα. Κύριε Γιάνναρη, να είμαστε αισιόδοξοι. Βέβαια. Όχι, όχι, όχι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι μια πρώτη επικοινωνία. Εμείς δεσμευόμαστε. Βέβαια, βέβαια. Πείτε μου. Θα μου δώσεις 5 δευτερόλεπτα να σου δώσω ένα πλάνο ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Ελάτε. Από την άλλη πλατεία, από την πλατεία Πάρκου. Η Λαμία είναι μια πόλη η οποία το κέντρο της έχει 3 πλατείες και ξεκινήσαμε από την κεντρική της. Και πήγαμε, είναι πανέμορφα. Είναι πολύ όμορφο. Είναι πανέμορφα. Το τοπίο. Είναι πανέμορφα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα βλέποντας αυτό το πλάνο θα φέρετε τους καλύτερους χορευτές του συλλόγου σας και θα πραγματοποιήσουμε, εγώ δεσμεύομαι εδώ η ομάδα της εκπομπής, μια ζωντανή σύνδεση, όποιο χορό θέλετε θα χορέψετε. Να σας δουν εδώ οι κριτικοί πόσο δραστήριοι είστε την επόμενη εβδομάδα. Όποτε θέλετε εσείς. Να σε καλά. Ίσως την επόμενη εβδομάδα να ξαναβγούμε και να έχουμε και λίγο χιόνι. Βέβαια. Λοιπόν. Γιατί στην προηγούμενη κακοκαιρία η Λαμία την κλείτωσε. Βέβαια γύρω-γύρω είχε χιόνι, αλλά μέσα στη Λαμία δεν είχε, μέσα στην πόλη. Κύριε Γιάνναρη, θα τα πούμε, βέβαια. Την επόμενη εβδομάδα. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά.